ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Για όσους έρχεστε πρώτη φορά σε αυτό το βίντεο, είναι ένα κανάλι που ασχολείται κυρίως με διακόσμηση και καθαριότητα και γενικά αγορές ό,τι αφορά το σπίτι στον εσωτερικό χώρο. Υπάρχει άλλο ένα κανάλι, το αρχικό, το οποίο ασχολείται με την κυπουρική, με την οικιακή κυπουρική, είναι το «Η ζωή στη φύση», και αυτό εδώ είναι η συνέχεια εκείνου του καναλιού. Για όσους δεν το ξέρετε εκείνο το κανάλι, είναι λοιπόν ένα κανάλι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 35.000 συνδρομητές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο για τις συνδρομές αλλά και για τη στήριξη που του κάνετε, την παρακολούθηση των βίντεο. Έχει μέσα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει από το μηδέν και να καλλιεργήσει στο μικρό του κήπο ή σε ένα μπαλκόνι λαχανικά ή λουλούδια, γενικά φυτά. Σε αυτό εδώ λοιπόν το κανάλι κυρίως ασχολούμαστε με κατασκευές, διακόσμηση και ό,τι αφορά το σπίτι στον εσωτερικό χώρο. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε πώς έφτιαξα δύο κομωδίνα, γιατί το δωμάτιο της κόρης μου έχει φύγει και μένει σε δικό της σπίτι, οπότε έχει μετατραπεί σε ξενώνα. Έφτιαξα λοιπόν δύο κομωδίνα που θα πλαισίωναν και το κρεβάτι που το έχω φτιάξει εγώ. Σας έχω ήδη κάνει και ανεβάσει ένα βίντεο με το πώς έφτιαξα το δικό μου το κρεβάτι. Και τώρα θα σας δείξω πώς έφτιαξα τα κομωδίνα για αυτό το δωμάτιο. Τα περισσότερα από τα προϊόντα που χρησιμοποιώ είναι από τα Deco Maya και έχω ιδιαίτερη λατρεία στη σειρά Maya's Memories, όλα τα προϊόντα. Οπότε θα δείτε προϊόντα από εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μετέτρεψα δύο απλά αδιάφορα κομωδίνα σε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο σάμπι. Σήμερα μεταμορφώνουμε τα κομωδίνα μας. Την προηγούμενη φορά κάναμε το κρεβάτι, σήμερα θα κάνουμε τα κομωδίνα. Ξεκινάω πρώτα, όπως βλέπετε στο διπλανό, με ένα χέρι αστάρι. Αφού έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά με νερό και ξύδι το έπιπλο, περνάω το ακριλικό αστάρι σε λευκό χρώμα από τα Maya's Memories. Αφού στέγνωσε το αστάρι μου πάρα πολύ καλά, θα ξεκινήσω περνώντας ένα χέρι με ένα χρώμα κυμολίας από Ambiente, αν νομίζω, αν το λέω σωστά. Θα τα βρείτε στα Deco Maya και μετά θα προχωρήσω κολλώντας κάποια στοιχεία από πυλό, κυρίως στα συρτάρια και στο γύρω-γύρω. Έβαλα μία μπορντουρίτσα σκαλιστή και στα δύο και το σιρτάρι από πάνω έκανα αυτό το σχέδιο. Τώρα με τεχνική χρωμάτων θα τους δώσω την τελική τους μορφή για να μπουν δεξιά και αριστερά από το κρεβάτι. Περνάμε όλα τα στοιχεία του πυλού που έχει ξεραθεί με ένα γκρι σκούρο χρώμα. Είτε ακριλικό, είτε χρώμα κυμολίας.
Για να κάνω και σχέδιο. Μόλις στεγνώσει το γκρι που έκανα με ένα διαφορετικό χρώμα και με ένα χιλιοστό το στένσιλ μου παραπέρα, θα κάνω το σχέδιό μου να φαίνεται 3D. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον και με τη βοήθειά μου να μπορέσετε κι εσείς να αλλάξετε μικρά ή μεγάλα έπιπλα μέσα στο σπίτι και να τα κάνετε πιο ενδιαφέροντα εάν δεν σας αρέσουν και τα τρώει κάποια αποθήκη. Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό 15 Αύγουστο. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας!